Καλησπέρα. Κυριακή 26 Απριλίου 2020, το βραδινό μας vlog. Είναι μια συγκλονιστική επιστολή από έναν νέο άνδρα. Ένα νέο άνδρα τον, οποιο, τον οποίο, είχα την τιμή να το γνωρίσω και από κοντά. Μετά που μου έστειλε την επιστολή, γιατί η επιστολή στάλει τέλη Οκτωβρίου, με αρχές Νοεμβρίου του 2019, και είναι τις μέρες που βγήκε το βιβλίο δηλαδή και τον γνώρισα όταν ήμουν στην Αθήνα που ήρθε να του υπογράψω το βιβλίο στην παρουσίαση. Λοιπόν, θα ήθελα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να μεγαλώσω ανθρώπινα, να ζήσω την κάθε στιγμή ελεύθερα και χωρίς ενοχές. Ένας νεαρός άνδρας. Γεια σας κυρία Θέκλα. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για το σωτήριο και ουσιαστικό έργο σας. Ευχαριστώ. Αφορμή για αυτή την επιστολή υπήρξαν τόσο τα βίντεό σας στο YouTube και πιο πολύ το καινούριο υπέροχο σα βιβλίο με τίτλο Ψυχολογικό Πόλεμο. Αυτό το mail νομίζω ήρθε τρει ή τέσσερι μέρε μετά που κυκλοφόρησε το βιβλίο. Αυτό τον καιρό περνάω μια δύσκολη φάση στη ζωή μου, δηλαδή μου βγαίνει πολύ θυμό, διότι δεν έχω μεγαλώσει όπω ένα φυσιολογικό παιδί. Από την παιδική μου ηλικία, οι γονεί μου εφύτευσαν τι ατέλειωτε ενοχέ, φυσικά σε ό,τι εκείνου συνέφερε, και μου παρουσίασαν έναν θεό εκδικητικό, τιμωρό, μπαμπούλα και ούτω καθεξής. Με έκαναν να ντρέπομαι για όλο μου το είναι και να ζω με ανεξέλεγκτο ψυχαναγκαστικό άγχος, να γίνω τελείως όπως εκείνοι ήθελαν και εννοείται πως ό,τι ήθελαν να είμαι το ήθελε ο Θεός, ώσπου που έφτασα να έχω ψυχοσωματικά προβλήματα. Έχουμε κοινά με αυτόν τον άνθρωπο, Είμαστε και οι δύο παπαδοπέδια. Κάθε τι διαφορετικό για τους γονείς μου ήταν και σατανικό. Εφηβεία δεν με άφησαν να ζήσω και να εξελιχθώ σε ένα φυσιολογικός άνθρωπος με πάθη, λάθη και διαφορετικό χαρακτήρα. Η φύση μου ήταν κάτι σατανικό και όταν ξεσηκωνόταν θα έπρεπε να σκεφτώ πως η ορμή αυτή είναι του σατανά για να απομακρυνθώ από το Θεό. Φυσικά δεν συζητώ να κάνω μια σχέση όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό με μια κοπέλα, με κοπέλα, γιατί δεν ήμουν σε ηλικία γάμου. Επομένως, θα ήταν σατανικό το να είχα μια εφηβική σχέση, διότι ακόμη και το φιλί ήταν αμαρτωλό. Η γονείς σου είναι πολύ πιο συντηρητικοί και πολύ πιο αυστηροί από ό,τι ήταν και είναι οι δικοί μου γονείς. Αυτή τη στιγμή είμαι 25 ετών παντρεμένο εδώ και 1,5 χρόνο. Δηλαδή, παντρεύτηκε στα 23 και μισό. Και ακόμα προσπαθώ να παγκιστρωθώ από όλη αυτή την άρρωστη και απάνθρωπη κατάσταση. Γνώρισα και τη γυναίκα του. Κλικίτα τα παιδιά και οι δύο. Φυσικά ούτε λόγος για σεξ πριν το γάμο. Από όλα αυτά τα ζόρια, την τελειομανία, τις ατελείωτες ενοχές και το πνίξιμο έχω ψυχοσωματικά προβλήματα. Νομίζω περισσότερο είναι κρίσεις πανικού που έχεις. Οι οποίε σαφώς είναι ένα ψυχοσωματικό πρόβλημα. Υπάρχει βίντεο στο κανάλι ειδικό για τις κρίσεις πανικού. Υπάρχουν μέρες που δεν θέλω να βλέπω τους γονείς μου από τα νεύρα μου. Ξέχασα να πω πως κάθε είδους διασκέδαση και γενικά κάθε τι που θα διέφερε από τη δική του ζωή ήταν και σατανικό. Αυτή τη στιγμή μου λείπει η χαρά, η διασκέδαση, η ελευθερία, εξωτερήκευσης, χωρίς φόβο, συναισθημάτων και το να νιώσω πως αξίζω. Το αποθυμένο μου είναι πως δεν έχω ζήσει εφηβεία. Μου λείπει πολύ αυτή η ηλικία. Θυμάμαι τον εαυτό μου να ντύνεται και να χτενίζεται σαν παππού. Φυσικά και δεν είχα φίλου και παρέε διότι υπήρχε κατ' διαφορετικότητα. Πράγμα καταδικαστέο και σατανικό. Οι γονεί μου πάντα ασχολούνται με τι προσωπικέ και κυρίω σεξουαλικέ ζωέ των άλλων ανθρώπων και κρίνουν του πάντε και τα πάντα. Επειδή ακριβώ οι ίδιοι είναι γεμάτοι από προφανώ. Άρα γι' αυτό είναι ο Χριστός, αυτή είναι η σωστή χριστιανοσύνη, αυτός είναι ο Θεός της αγάπης. Όχι, δεν είναι αυτός ο Χριστός, δεν είναι αυτός ο Θεός της αγάπης. Αυτοί είναι άνθρωποι με λαττώματα, άνθρωποι που τις αδυναμίες τους και τις κακίες τους τις έχουν αναγάγει οι ίδιοι αυθέρετα σε αρετές. Είναι πουριτανοί άνθρωποι βικτοριανή ηθικής οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, γιατί ζητά τη δική μου γνώμη φίλη, οι οποίοι χρησιμοποιούν ως πρόσχημα τη θρησκεία για να μεταφέρουν στα παιδιά τους, κυρίως, γιατί τα παιδιά είναι που επηρεάζονται περισσότερο από τις αχλαμάρες που λέει το κάθε ζευγάρι, να μεταφέρουν στα παιδιά τους τα δικά τους κολλήματα και κολλήματα και τα δικά τους, τις δικές τους νευρώσεις θα έλεγε ένας παλαιός ψυχίατρος, εάν ήταν εδώ, υπό το πρόσχημα της θρησκείας. Αυτή η, η συνεχής αναφορά στον σατανά εμένα δεν, με, δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχει σατανάς ή όχι. Είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι θεολόγος και η επιστήμη δεν έχει αποδείξει την ύπαρξη του Θεού ή την ύπαρξη του σατανά. Χωρίς να σημαίνει ότι επειδή η επιστήμη δεν έχει αποδείξει κάτι, δεν υπάρχει. Εγώ προσωπικά, ως θεκλαπετρίδος, άνθρωπος, πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο σατανάς. Είναι η δική μου πίστη αυτή, ε? Δεν είμαι, θε, δεν είμαι θεολόγος, δεν ανήκω σε κάποια θρησκε... δεν κάνω promotion κάποιας θρησκείας ή κάποιες αίρεσης. Είμαι βαφτισμένη χριστιανή ορθόδοξη, Υπήρχα εξαιρετικά, υπήρξα εξαιρετικά θρήσκα μέχρι τα 26 μου που έκανα τη δικιά μου επανάσταση. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου άθεο, βάζω τον εαυτό μου στην κατηγορία του ανθρώπου που είναι ελεύθερος από θρησκεία. Με την έννοια του ότι αγαπώ και σέβομαι την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση μέσα στην οποία έχω μεγαλώσει. Θεωρώ ότι είναι πλούτος πνευματικός και τα έργα των πατέρων και τα έργα των, των, των Ευαγγελιστών και τα Όμως δεν ζω πλέον σε ένα χώρο που καθορίζει την καθημερινότητα μου το τι επιλέγουν οι εκπρόσωποι της θρησκείας να μεταφέρουν στο λαό. Επειδή με ρωτάτε πολλέ φορέ αν είμαι άθεη ή γιατί δηλώνω Religious really free, ελεύθερη από θρησκεία, ο λόγο είναι αυτό. Επειδή διαβλέπω και έχω βιώσει και εγώ, όχι τόσο έντονο ο φίλο. Φίλε, έχει βιώσει πολύ πιο δύσκολα πράγματα από μένα, έχω βιώσει και εγώ την κατάχρηση που γίνεται στους χώρους των θρήσκων ανθρώπων και από ε, κάποιου. Ε, αντιπρόσωπους, εκπρόσωπους της θρησκείας, της επίσημης θρησκείας που έχουμε στην Κύπρο και στην Ελλάδα που είναι η, η, ο χριστιανισμός και η Ορθόδοξη η Ανατολική Εκκλησία γίνεται κατάχρηση της θρησκείας για να μεταφερθούν προσωπικά θέματα δηλαδή μεταφέρεται μέσα από κηρύγματα και μέσα από διάφορα κανάλια αναμετάδοσης του λόγου κάποιων εξαιρετικά συντηρητικών και πουριτανών ανθρώπων, οι οποίοι έχουν και ένα φασιστικό τρόπο λειτουργίας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη θρησκεία ως ε, το χώρο που τους καλύπτει, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή είναι η θρησκεία. Ε, είμαι σίγουρη ότι όπως ο Χριστός πήγε στον νότο του Σολομώντα και πήρε το μαστίγιο και το χτυπούσε πάνω στα τραπέζια των εμπόρων, Εάν ερχόταν ο Χριστό στη γη τώρα, θα έπαιρνε ένα ανάλογο μαστίγιο και θα το χτυπούσε σε ανάλογα τραπέζια εμπόρων τη θρησκεία. Εντάξει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τον τελευταίο καιρό υπάρχει ε, δυνατή φωνή στο διαδίκτυο και ανθρώπων οι οποίοι κριτικάρουν τέτοιες παρουσίες θρησκευτικές, ανθρώπων ιερωμένων οι οποίοι βγαίνουν και, λέ, βγαίνουν και κηρύττουν μίσος. Μιλάω για συγκεκριμένα περιστατικά. Στην αντίπερα όχθη υπάρχουν και φωτισμένοι άνθρωποι που βρίσκονται στην εκκλησία, όπως είναι ο πατήρ Ανδρέας Κονάνος, οι οποίοι μιλούν και οι ομιλίες τους γαλινεύουν την ψυχή των ανθρώπων, δίνουν ελπίδα, πίστη και μεταφέρουν τον Θεό που είναι αγάπη. Ε, στο διαδίκτυο επίσης υπάρχει και μια μερίδα φανατισμένων οπαδών οι οποίοι δεν είναι μόνο φανατισμένοι οπαδοί της θρησκείας είναι και φανατισμένοι οπαδοί άλλων ε, ρατσιστικών και φασιστικών καταστάσεων οι οποίοι ειδικά τώρα και την περίοδο της καραντίνας βρήκαν την ευκαιρία να ξεσπαθώσουν και να κάνουν στο όνομα της θρησκείας να μεταφέρουν τις δικές τους απόψεις, οι οποίες δικές τους απόψεις δεν έχουν καμία σχέση με τη δασκαλία του Χριστού, πάνω στην οποία είναι βασισμένος ο χριστιανισμός. Ρωτά, άρα για αυτός είναι ο Χριστός, αυτή είναι η σωστή χριστιανοσύνη, αυτός είναι ο Θεός της αγάπης. Εγώ νομίζω πως όχι. Μια ζωή με έκριναν για όλα, ακόμα και για τον τρόπο που προσευχόμουν, που μιλούσα, που κινούμουν, που στεκόμουν μέσα στην εκκλησία. Πραγματικά είμαι πολύ εκνευρισμένος για όλα τα παραπάνω. Θέλω να σημειώσω πως την εφηβεία μου είχα επιχειρήσει να αυτοκτονήσω, γιατί ένιωθα τόσο σκουπίδι, τόσο αμαρτώλος και άχρηστος, ευτυχώς που δεν τα κατάφερες. Θα ήθελα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να μεγαλώσω ανθρώπινα, να ζήσω την κάθε στιγμή ελεύθερα και χωρί ενοχέ. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σα. Σα εύχομαι να συνεχίσετε το υπέροχο έργο σα. Καλή δύναμη να είστε πάντα χαμογελαστή. Λοιπόν, φίλε, επειδή σε έχω δει και από κοντά και επειδή μου έχει στείλει κι άλλο ένα mail, το οποίο το είχα κάνει σε ένα έκτακτο vlog, θυμάσαι, το είχα διαβάσει. Έχω να σου πω τα ακόλουθα. Δεν έχουν όλα τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε τέτοια πολύ αυστηρά περιβάλλοντα, αυστηρά θρησκευτικά, πουριτανικά περιβάλλοντα θέματα ψυχικής υγείας. Δεν έχουμε όλοι. Εγώ έχω. <laughs> και εσύ προφανώ έχει. Δεν έχουν όλοι. Ο λόγος που κάποιοι έχουν και κάποιοι δεν έχουν είναι απλούστατος, κατά τη γνώμη μου πάντοτε και με βάση την κλινική μου πείρα. Κάποιοι από εμά γεννιόμαστε με προδιάθεση για διαταραχές συναισθήματος, άγχος, Κατάθλιψη, φοβίες, κρίσεις πανικού, ψυχαναγκασμούς και Επειδή έχω ζήσει ως ψυχολόγος τις ιστορίες πολλών νεαρών παιδιών, οι τα οποία στην εφηβεία, παρουσιάζουν διαταραχές συναισθήματος άγχο, φοβίε, κρίσει πανικού, ψυχοσωματικά συμπτώματα, όπω λες εσύ. Δεν ήταν όλα από τέτοιε τρει οικογένειε αυτά τα παιδιά και δεν είχαν μεγαλώσει όλα τα παιδιά μέσα σε αυτό το τρομοκρατικό ψυχικά και πνευματικά περιβάλλον. Έχει και κάποια γονίδια. Μ? Και ίσω έτσι να μπορεί να καταλάβει και γιατί. Εσύ ο ίδιος θα το δεις αυτό και σου έχω πει να κάνεις ψυχοθεραπεία και ελπίζω να αρχίσεις. Θα το δεις αυτό όταν αναλύσεις με τον ψυχολόγο, την ψυχολόγο σου που θα πας, την παιδική σου ηλικία και την οικογένεια από την οποία προήλθες, ότι ένας από τους δύο γονείς σου ή και οι δύο γονείς σου μπορεί επίσης να έχουν παρόμοια θέματα συναισθηματικής φύσεως, δηλαδή ψυχικές διαταραχές, οι οποίες αν μιλούσαμε με το παλιό γλωσσάρι θα ήταν στην διάγνωση των νευρώσεων, δηλαδή όχι σοβαρές ψυχικές διαταραχές του στυλ, κάποιος να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα, αλλά ψυχικές διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, αλλά δεν τον, δεν τον, δεν τον αποδυναμώνουν τελείω. Δηλαδή μιλάμε οι, σοβαρέ οι σοβαρές ψυχικές διαταραχές, οι λεγόμενες ψυχώσεις, όπως είναι για παράδειγμα η σχιζοφρένεια, επηρεάζουν δραστικά τη λειτουργικότητα του ανθρώπου. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτό ο άνθρωπο που έχει γεννηθεί με το γονίδιο, γιατί και η σχιζοφρένεια έχει γονίδιο και η διπολική διαταραχή έχει γονίδιο, που έχει γεννηθεί με αυτό το γονίδιο, σε κάποια φάση είναι δυσλειτουργικό που χρειάζεται και ψυχοθεραπεία και φαρμακοθεραπεία οπωσδήποτε, και σε κάποιε περιπτώσει μόνο ψυχοφαρμακοθεραπεία. Λοιπόν, θα δει ότι ένα από του δύο ή και οι δύο γονεί σου είχαν μια τέτοια προδιάθεση και η θρησκεία με τον τρόπο που τη βιώνουν υπήρξε για αυτού ένα καταφύγιο το οποίο όμως δεν είναι προστατευτικό. Να καταφύγει ο ιδεών θα έλεγα και θα πάει το μυαλό σου πού. Καταφύγει ο ιδεών, ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Χριστός Γιάνναρας. Ήταν ένα καταφύγιο ιδεών και καταφύγιο φόβων και καταφύγιων συναισθημάτων, ο χριστος γιανναρας ηταν ενα καταφυγιο ιδεων και καταφυγιο φοβων και καταφύγιο συναισθηματων ο τροπο με τον οποίο έχουν βιώσει τη θρησκεία, που προφανώ έχουν βρει κάποιον ανάλογο που του έχει διδάξει σε αυτόν τον τρόπο. Το έχω παρατηρήσει ότι αρκετοί από τους ανθρώπους που είναι θρήσκοι, όχι όλοι, αρκετοί όμως έχουν ψυχικές διαταραχές, όπως και αρκετοί άνθρωποι αυτούς που δεν είναι θρήσκοι. Λοιπόν, εσύ προσωπικά αυτή τη στιγμή, στα 25 σου, εσύ που δεν έχεις ζήσει την εφηβεία, εσύ που έχεις παντρευτεί στα 23 και μισό χωρί να έχεις φιλήσει καν μια κοπέλα ή να έχεις ένα δεσμό προηγουμένως, είναι φυσιολογικό σε αυτή τη φάση να αντιμετωπίζεις έντονο θυμό, έντονη αντιδραστικότητα απέναντι στου γονεί σου, σε έχω δει από κοντά, ενώ σε έχω δει και έχουμε μιλήσει δεκαλεπτά, αφού δεν βλέπω πλέον κόσμο. Σε έχω δει από κοντά και βλέπω ότι είσαι ένα άνθρωπο που είσαι πολύ ευαίσθητο και ίσω είσαι και people pleaser. Θε να ευχαριστεί του άλλου. Έχει τώρα στο μυαλό σου και τη γυναίκα σου και τη μεταξύ σα σχέση, αλλά και τι ευθύνε και υποχρεώσει που έχει το επάγγελμά σου. Οπότε αυτή τη στιγμή είσαι σε δύσκολη φάση. Είσαι στη φάση περίπου που ήμουν εγώ στην ηλικία που ήσουν εσύ, στα 25 στα 26 εγώ είχα κάνει το ξέσπασμά μου στα 26, εφόσον έχεις διαβάσει το βιβλίο μου Ψυχολογικό Πόλεμο, γνωρίζει την ιστορία μου. Γνωρίζω ότι στα 26 έκανα μια επανάσταση, χωρί από τον πατέρα των παιδιών μου, χωρί από του γονεί μου, χωρί από την εκκλησία και προσπάθησα να βρω τον εαυτό μου. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο που ακόμη δεν έχετε παιδιά και να καθυστερήσετε να αποκτήσετε παιδιά. Γιατί τώρα, σε αυτή τη φάση, κάνοντας την επανάστασή σου, και ζώντας τη χαμένη σου εφηβεία, θα χρειάζεσαι όλο το χρόνο και την ενέργεια για να ασχοληθεί με τον εαυτό σου, να ασχοληθεί με την ψυχή σου και να προστατε... προσ... προσπαθήσεις να θεραπεύσεις τα ψυχικά τραύματα που έχεις και να καλύψεις τα κενά που σου είχε αφήσει η εφηβεία που έφυγε. Ένας άνθρωπος, τα 25-26 που σε εσύ, χωρίς παιδιά, εφόσον έχει και τη γυναίκα του που είναι μαζί σου η γυναίκα σου και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό ότι σε ακολουθεί και ότι συμφωνείτε και ότι βλέπετε και μαζί τα βίντεο και συζητάτε και κάνετε. Μπορείτε να πάρετε αυτό το χρόνο, να δώσετε στον εαυτό σας ένα περιθώριο πέντε ετών για παράδειγμα, που να πάτε ταξίδι ως ζευγάρι, να κάνετε πράγματα ως ζευγάρι, να λύσετε τα μεταξύ σας θέματα, να δείτε την ερωτική σας σχέση, να τα δείτε όλα αυτά και μετά όταν βρείτε τον εαυτό σα και όταν βρει τον εαυτό σου και α συνεχίσετε να θέλετε να είσαστε μαζί και συνεχίσετε να θέλετε να είσαστε στη φάση που είσαστε τότε να κάνετε οικογένεια και να δώσετε στα παιδιά σα ένα περιβάλλον υγιέ. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε εκκλησιαστικά σπίτια, που μεγαλώνουν σε σπίτια που οι γονεί είναι θρήσκοι, οι, οι παππούδε του είναι θρήσκοι και μεγαλώνουν φυσιολογικά. Άρα, διαχωρίζουμε το κομμάτι γενετική προδιάθεση για διαταραχέ συναισθήματο, αν κάποιο έχει προδιάθεση για κατάθλιψη, ψυχαναγκασμούς, φοβίες, διαταραχή πανικού, άγχος και τέτοια, αν μπλέξει με θρησκεία από τα μικράτα του και αν έχει μεγαλώσει με πουτυριτανούς συντηρητικού γονείς με συνεχές, ανα, αναφορές στο διάβολο, στην κόλαση, στην τιμωρία, στο θεό τιμωρό κλπ, είναι πάρα πολύ πιθανό να αναπτύξει και νωρί μάλιστα ψυχοσωματικά συμπτώματα και κάποια από αυτές τις διαταραχές τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει σε τέτοιο περιβάλλον, αλλά δεν έχουν κάποια προδιάθεση για τέτοιε ψυχικέ διαταραχέ, μπορεί να κάνουν την επανάστασή του νωρίτερα, να την κάνουν στι αρχέ τη εφηβεία, να την κάνουν στα 14, 15, 16 χρόνια, να τα πετάξουν όλα ίσα πάνω, σε μια εποχή που δεν έχουν ούτε σύζυγο, ούτε παιδιά, ούτε κανένα άλλο να επηρεάσουν, να επαναστατήσουν απέναντι στου υπερσυντηρητικού γονεί, και σιγά σιγά να βρουν το δρόμο τους που και αυτά τα παιδιά θα χρειαστούν ψυχοθεραπεία για να βρουν το δρόμο τους γιατί όταν πετάξεις το θρησκευτικό σου υπόβαθρο, το οποίο είναι υπόβαθρο ζωής, το έχω βιώσει αυτό το πράγμα. Όλη σου η ύπαρξη έχει να κάνει με τη θρησκευτικότητα, με τις κανόνες της εκκλησίας, με την νηστεία, με τον εκκλησιασμό, με όλα αυτά. Όταν το πετάξεις είσαι μετέωρος και λες ποιος είμαι εγώ πλέον. Πλέον τι είναι αυτό που με, που με... Που με κινητοποιεί να ζω, Ποιο είναι το νόημα για να ζω, Γι' αυτό λες ότι έκανε απόπειρα όταν ήσουν έφηβο. Χρειάζεται να βρει το δικό σου νόημα. Και στην πραγματικότητα, για να μιλήσω και με τα δικά σου λόγια, χρειάζεται να βρει το δικό σου Θεό. Να συναντήσει το Θεό εσύ ο ίδιο προσωπικά σε έναν δρόμο που να μην επηρεάζεται από τι ψυχοπάθειε και από τι υποκρισίε και από τι κακίε και από τα ανθρωπίνα πάθη για να μπορέσει να βρει το Θεό μέσα σου και για να μπορέσει να βρει τον εαυτό σου και για να μπορέσει να είσαι καλά με τον εαυτό σου, χρειάζεσαι ενέργεια την οποία να ξοδέψει πάνω σου. Εδώ θα πω για σκοπούς update, επειδή είχαμε μια πρόσφατη συνομιλία μέσω email με τον φίλο, έχει πάει σε ψυχίατρο, έχει ξεκινήσει αντικαταθλιπτική θεραπεία και πάρα πολύ καλά έκανε και τώρα είναι καιρός να ξεκινήσει και ψυχοθεραπεία για να μπορέσεις να καλύψεις τα κενά. Εγώ είχα κάνει το λάθο στα 26 μου όταν έκανα την επανάσταση, ήδη είχα κάνει δύο χρόνια ψυχοθεραπεία και δεν δέχθηκα να πάρω αντικαταθλιπτική θεραπεία τότε γιατί ήμουν επαναστατική. Μου έλεγε η μάνα μου να πάρει φάρμακα να γίνει καλά. Και εγώ θεωρούσα ότι εννοούσε ότι τα φάρμακα θα με έκανα να ξαναγίνω πάλι θρίσκα. Ενώ η μάνα μου αυτό που εννοούσε και είχε δίκιο ήταν ότι εφόσον είχα γονίδιο για κατάθλιψη από μικρή και εφόσον τα ταλαιπωρούμουν με φοβίε, άγχο, ψυχαναγκασμού, κρίση πανικού, καταθλιπτική διάθεση με δυστυμία. Στην ουσία, εγώ είχα διαταραχή δυστυμία από μικρή. Έπρεπε να πάρω αντικαταθλιπτική θεραπεία για να μπορέσω να ζήσω τη ζωή μου καλύτερα. Εγώ όμω αντιδρούσα, γιατί φοβόμουν τότε και καλά ότι μου έλεγε μάνα μου να πάρω φάρμακα και να με κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί αυτή στο μυαλό τη να έχει ότι αν πάρω φάρμακα θα μπορεί να με κάνει ό,τι θέλει, αλλά στην ουσία αν έπαιρνα φάρμακα τότε στα 26 μου, θα μπορούσα εγώ να κάνω τη ζωή μου όπω θέλω και θα μπορούσα να γίνω πολύ ενωρίτερα καλά. Άρα καλά κάνεις και παίρνεις τα φάρμακα, κάνει όμως και ψυχοθεραπεία. Συνδύασε αυτά τα δύο. Και χρειάζεται τώρα να επανανακαλύψεις τον εαυτό σου. To reinvent yourself που λένε οι Να ανακαλύψεις ποιο είσαι και να βρεις τις δικές σου αξίες. Στο λέω εκ πείρας, δεν είναι όλες οι αξίες οι θρησκευτικές για πέταμα. Για παράδειγμα, η αγάπη όπως την έχει διδάξει ο Χριστός δεν είναι για πέταμα. Αγάπα τον πλησίω σου σε αυτό. Η ελευθερία όπως την έχει διδάξει ο Χριστός δεν είναι για πέταμα. Ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, είναι η ελθή. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς μεταφράζεται στην καθαρεύουσα η αρχαία ελληνική. Η φιλανθρωπία δεν είναι για πέταμα. Η καλλιέργεια των αρετών δεν είναι για πέταμα. Η καλλιέργεια της πνευματικότητας δεν είναι για πέταμα. Χρειάζεται όμως ο άνθρωπος να βρει το κέντρο του. Και είναι μια έτσι πολύ δύσκολη περίοδος αυτή που πετάς το παλιό και ψάχνεις να βρεις το νέο. Αυτό το οποίο υπάρχει γύρω σου στο μέσο κόσμο, στην πλειονότητα, είμαι σίγουρη ότι δεν θα σε ικανοποιήσει. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε, και άνθρωποι που διαβάζαμε τα αρχαία κείμενα, που διαβάζαμε την, την Αγία Γραφή, που διαβάζαμε του πατέρε, που θα διαβάζαμε αυτή την τόσο δύσκολη γλώσσα και την τόσο φιλοσοφημένη γλώσσα σε πολλέ περιπτώσει, δεν θα ικανοποιηθούμε από την pop κουλτούρα, δεν θα ικανοποιηθεί από μια ταινία του σινεμά, δεν θα ικανοποιηθεί από ένα pop βιβλίο. Θα θε πνευματική τροφή για σένα, και χρειάζεται μόνο σου να ανακαλύψει σιγά σιγά το δικό σου πνευματικό δρόμο. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο σα το έχω συστήσει και τι προηγούμενε μέρε είναι αυτό το βιβλίο Ο δρόμο ο λιγότερο, ο λιγότερο ταξιδεμένο του, Joe, του Scott Peck το οποίο είναι ένα βιβλίο που βοηθάει στη, στην εισαγωγή στην, θρησκευτή, στην, στην πνευματικότητα. Επίσης ένα πολύ ωραίο βιβλίο, που μου το έχει κάνει δώρο η Αριστονίκη Θεοδοσίου, είναι η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου που μου πάραμε, είναι η τοξική γονής το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και σε να λέει πώς θα εξουδετερώσετε την επόδυνη κληρονομιά τους και πώς θα αναχτίσετε τη ζωή τους. Θεωρώ και αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο, η Ουράνια Προφητεία, μια περιπέτεια είναι του James Redfield, λέει στα δάση του Περού ανακαλύφθηκε ένα αρχείο χειρόγραφο, στις σελίδες του περιλαμβάνει 9 επιγνώσεις κλειδιά για την ίδια τη ζωή. Οι επιγνώσεις αυτές προβλέπουν ότι με τον καιρό η ανθρωπότητα θα τις συνειδητοποιήσει διαδοχικά καθώ θα πορεύεται προ ένα τέλειο πνευματικό πολιτισμό. Στην ουσία, αυτό είναι ένα βιβλίο που είναι γραμμένο σαν περιπέτεια, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό πρέπει να το διαβάσει και ο Παναγιώτη. Μου mm, σου mm. mm. βιβλία να διαβάσει. Mm. Τώρα, επειδή με ρωτούσατε αυτέ τι μέρε τι είναι τα βιβλία που έχει πει στη βιβλιοθήκη, έκατσα και, τα, έκατσα και, είδα λίγο ακόμη δεν τα έχω δει όλα. Και είναι μια από τι πολλέ βιβλιοθήκε του σπιτιού αυτή. Λοιπόν. Ε θα χρειαστεί να κάνεις πάρα πολύ διάβασμα. Α, επίσης ένα άλλο βιβλίο το οποίο ίσως μπορεί να το έχεις διαβάσει. Είναι αυτό. Είναι η γερόντισσα Γαβριλία, η ασκητική της αγάπης, της Γαβριλίας της μοναχής. Αυτό το βιβλίο μου με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να έρθω κοντά στις πνευματικές μου ρίζες, στις θρησκευτικέ και να δω ότι υπάρχουν και άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία οι οποίοι, οι οποίοι ε, ε, διαπνέονται από ανθρωπισμό, και φιλοδοξούν και τα καταφέρνουν σε μεγάλο βαθμό να μεταφέρουν τα διδάγματα του Ιησού Χριστού στη σύγχρονη ζωή. Λοιπόν, δεν έχω πολυλογήσει σε αυτό το vlog, δεν είναι πανάκια, ξαναλέω ότι όλα όσα είπα τα είπα ως πρόσωπο, ως μια γυναίκα η οποία υπήρξε υπερβολικά θρίσκα η οποία στα 26 έκανε επανάσταση και σταμάτησε να είναι θρισκα, η οποία παράλληλα είναι και ψυχολόγος και η οποία αυτή την περίοδο αυτοπροσδιορίζεται ως religious free, χωρίς να σημαίνει ότι είμαι εναντίον της, του Θεού, εναντίον της θρησκείας, εναντίον του να είναι κάποιος άνθρωπος θρύσκος ή όχι. Δεν το θεωρώ α, ότι όποιο δρόμο έχω πάρει εγώ πρέπει να τον πάρουν και οι υπόλοιποι και σέβομαι τον το δρόμο που έχει ο καθένας. Και επίση θεωρώ ότι αυτοί που είναι γνήσιοι χριστιανοί σέβονται και το δρόμο που έχουν πάρει οι άλλοι. Δηλαδή, δεν θα έρθει να με κράξει εμένα κάποιο ο οποίο πραγματικά διαπνέεται από το πνεύμα του Χριστού. Έχει το πνεύμα του Χριστού ω οδηγό. Δεν θα έρθει να με κράξει. Και ο Χριστό έλεγε: Όποιο θέλει, ο πίσω μου ακολουθεί η ελθή μου. Δεν τώρα. <laughs> το ψάξω να δω ποιο είναι το σωστό. Όποιο θέλει, ο πίσω μου. Το θυμάμαι γιατί. Όποιο θέλει. Ο πίσω μου ελθύν. Όποιο θέλει, ας έρθει από πίσω μου, λέει ο Χριστός. Δεν είμαι το ζόρι. Λοιπόν, φίλε, σου εύχομαι να τα βρει με τον εαυτό σου σύντομα. Εντάξει, είναι ένα ταξίδι. Εύχομαι σύντομα να απαλλαγεί από τα ενοχλητικά συμπτώματα των διαταραχών συναισθήματο, αλλά να συνεχίσει το ταξίδι στην αυτογνωσία, να συνεχίσει την ψυχοθεραπεία και θα μπορέσει να τα πα καλά. Εδώ θέλω να πω ότι όσο είχα το γραφείο ανοιχτό, όσο και αν θα σα φανεί παράξενο, είχα και πελάτε που ήταν ιερεί. Όπω είχα και πελάτε που ήταν μάρτυρε του Εχοβά. Όπω είχα και πελάτε που ήταν βουδιστέ. Όπω είχα και πελάτε που ήταν άθεοι. Η ψυχοθεραπεία δεν επηρεάζει τη θρησκευτική πίστη του καθενό την επιλογή μη ύπαρξη θρησκευτική πίστη. Και μάλιστα. Ε, οι πελάτε που είχα που ήταν ιερεί, δεν ήταν πολλοί, ήταν 4-5, ήταν άνθρωποι εξαιρετικά πνευματικοί. Οι οποίοι αναγνώρισαν ότι είχαν κάποια θέματα ψυχολογικά ήδη και ήθελαν να τα επιλύσουν. Και πιστεύω ότι αυτό που έκαναν ήταν πολύ σπουδαίο και για του ιδίου και για τα παιδιά του, αλλά και για το ποιμνίο του. Λοιπόν, έχει την αγάπη μα. Καλό βράδυ. Και στα σχόλια παρακαλώ να είστε ε, κατανοητικοί ε, προς τις επιλογές του καθένα. Φιλιά! love that.